Είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή, να έμπαινα μέσα σε ένα διαγωνισμό και να έλεγα κάθε μέρα είναι ώρα μια χαρά. Δεν ήταν μια χαρά κάθε μέρα. Έλεος! Άλλα έλεγες μπροστά τους. Άλλα έλεγες στην κάμερα. Άλλα έλεγες όταν ήταν όλοι μαζί. Όχι. Δηλαδή, όχι. Υπάρχει οπτικό υλικό που σε εκθέτει. Όταν με βοηθάς. Έλεος! Εκείνη τη στιγμή είχαμε τον κύριο Κοντοζά απέναντι. Μας ενέφερε ότι πρέπει να κοιτάμε μόνο τη μαγειρική. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι από εκείνη την μέρα και μετά ξαναφτιαχτήκανε οι σχέσεις, μίλησα με τη Μάγκη. Το θέμα ήταν ότι εντάξει, ο εκνευρισμός όλος. Δεν ήταν ότι είχα κάποια κακία. Έλεος! Εγώ από την πρώτη μέρα που μπήκα στο διαγωνισμό, θα το έχετε δει κιόλας, δεν είναι ότι άλλαξα. Ό,τι ήθελα το έλεγα. Έλεος! Πραγματικά πάντα έλεγα όπως εγώ το νιώθω. Ποτέ δηλαδή το κακό με μένα ότι ό,τι σκέφτομαι θα το πω. Έλεος! Και δεν περίμενα ποτέ ότι εγώ θα φω τέτοιο κράξιμο σε προσωπικό τόσο επίπεδο. Εγώ ποτέ δεν την έκρινα σαν άνθρωπο. Την έκρινα μέσα στο διαγωνισμό. Έλεος! Υπήρχε ποτέ σε κάποια δοκιμασία αποχώρησης που ήταν εγώ τις περισσότερες φορές που να μην την στήριξα? Υπήρχε. Τη στήριξες, θεωρείς? Νομίζω πως ναι. Με τη στήριξα? Όχι, νομίζω πως δεν τη στήριξες. Μάλιστα, κάποιες φορές είπες κιόλας ότι η τεχνική της αυτή είναι πώς να κάνει κάτι στο υλικό. Μάμα, ναι, όσο προχωρεί ένας διαγωνισμός που όμως που είναι καθαρά μαγειρικός, πρέπει να έχεις και κάποια εφόβια για να είσαι μέσα σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, ε. Μήπως έτσι δεν πρέπει. Κανέναν δεν είδα ανταγωνιστικά. Πραγματικά. Δηλαδή, σας το ορκίζουμε ότι κανέναν δεν είδα ανταγωνιστικά. Έλεος! Είμαι όπως είμαι έξω. Δεν έχω κάτι κακό, δηλαδή δεν βρίζω. Τον ηρωνεύτηκες λίγο όμως, τον ηρωνεύτηκα. Δεν θα πω ότι α, είναι κακός, α, είναι... Αυτό που έχω, δηλαδή λέω ότι πίστευα ότι θα νικούσε σήμερα με τον γλυκό. Τελικά το κατάφερα. Αυτό δηλαδή είναι κακό. Να είσαι εαυτό σου. Έλεος! Που δεν είμαι και από τους θανάσιμους εχθρούς σου, θέλω να σου πω. Εγώ έλεγα όταν θα βγει ο Τζόρτζης με πολύ μεγάλη χαρά. Δεν έμπαινα μέσα και έπαιρνα το φιάρι και πήγαινα και βεβαίως, αλλά έκραζα. Έλεος! Αλλά πραγματικά, αν με ρώταγες, αν ξανά έμπαινα τι θα έκανα, θα ήμουν πιο καυστικός. Πιο καυστικός θα ακόμα περισσότερο. Έλεος! Ο Τζόρτζης, αυτός που έφαβε, αυτός που έκανε τις κριτικές, και βγαίνοντας, αυτά τα λίγα που έχω δει μέχρι τώρα, πιστεύω ότι έχω προσβληθεί περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο λάθος που θα ήθελα να κάνω. Έλεος! Ποιος θεωρείς ότι, κατά τη γνώμη σου, αξίζει να είναι νικητής? Πιστεύω ότι ο Χρήστος. Έλεος! Κλίκα. Βάρη. Υπήρχε πιο στην αρχή του παιχνιδιού, μετά που μείναμε λιγότερα άτομα. Ήμασταν όλοι μαζί. Ποια ήταν αυτή η κλίκα? Δεν υπήρχε κλίκα, δηλαδή. Έλεος! Ξεκίνησε και έβλεπα ότι είσαι αληθινός χαρακτήρας, μπράβο, τα έλεγες. Αυτό που σκεφτόμασταν, εσύ το έλεγες και μας άρεσε. Και λέω εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που με που κάτι θαυμάζουν. Ήταν. Κάτι είναι και αυτό. Ναι. Έλεος! Πρώτον και κύριο, έχω γίνει viral από το έχω καταλάβει. Γιατί βγαίνω και με ξέρει όλος ο κόσμος. Και δεν έχει έρθει κανένας να μου πει τι βλακίες έλεγες ή τι χαρακτήρα σου. Κανένας. Έλεος! Σίγουρα με ενδιαφέρει η μαγειρική μου, αλλά. Και επειδή βλέπω ότι έχω αυτή την εφράβεια του λόγου, πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Γιατί ναι. Όχι. Έχω αυτή την εφράβεια του λόγου. Έλεος! Όπως είμαι ο κύριος Κοντιζάς, εγώ μαγειρεύουμε. Όλα τα άλλα δεν είναι. Τέλος. Έλεος! Αυτή είναι η φάση. Δεν είναι αυτή η φάση. Έλεος!